Γεια σας. Θα δείξω εδώ σε αυτό το βίντεο μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία του Klimtrap και η οποία προς το παρόν είναι δωρεάν. Είναι η λειτουργία της αυτόματης μετατροπής ε, κειμένου σε φωνή. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να κάνουμε ένα βίντεο με, με μια ιστορία, ένα παραμύθι ή γενικά με, με αφήγηση αντί να κάνουμε ηχογράφηση που υπάρχει και εδώ λειτουργία να κάνουμε ηχογράφηση της οθόνης και της και του μικροφόνου και μετά να κρατήσουμε μόνο τον ήχο ή ηχογράφηση σε άλλο, σε άλλο λογισμικό. Εάν δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, μπορώ με το εδώ που λέει τα μέσα σας, όχι εγγραφή, έχει την επιλογή κείμενο σε ομιλία. Και εδώ επιλέγω τη γλώσσα, υποστηρίζει πάρα πολλές γλώσσες, σας βάλουμε λοιπόν τα ελληνικά. Στα ελληνικά έχει μία φωνή, δύο φωνές, την Αθηνά και τον Έστορα, για να δούμε λοιπόν τις δύο φωνές. Εδώ έχω ένα λάθος στο κειμενό μου. Και yeah, κάνω μια προεπισκόπηση με τις επιλογές που έχει εδώ. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό της μετατροπής κειμένου σε φωνή του Clipchamp. Βλέπουμε ότι η φωνή είναι ικανοποιητική γενικά για μια μηχανική φωνή σε σχέση με αυτό που ξέραμε από παλιότερα και όσο πάει θα βελτιώνεται. Να δούμε τον Νέστορα πώς ακούγεται. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό της μεταδοχής. Ωραία. Αν θέλω μπορώ να αλλάξω και τον τόνο της φωνής, δηλαδή σε μια πολύ χαμηλή συχνότητα. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό Ή σε πολύ υψηλή, αλλά ακούγεται κάπως πιο κομικό. Το βάζω λοιπόν στο, στο κανονικό, στην προεπιλογή. Και μπορώ να αλλάξω και την ταχύτητα της φωνής. Καλησπέρα. Σε πολύ γρήγορη. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό. Ωραία. Και προς το παρόν στο στυλ δεν έχει κάποια επιλογή για τα ελληνικά. Τώρα κάποια tips όταν ας πούμε... Καλησπέρα. Για να το ξαναπέξουμε λίγο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό της μετατροπής κειμένου σε φωνή Αν θέλουμε να, κάν... να κάνει μια παύση στην ομιλία, βάζω ένα κόμμα. Βάλω λοιπόν ένα κόμμα, θα κάνει αναγκαστικά μια παύση. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό της μετατροπής κειμένου σε φωνή του κλπ. Φυσικά και με την τελεία γίνεται η παύση. Και αφού λοιπόν δούμε τον ήχο, με το κουμπάκι εδώ θα το αποθηκεύσει, θα το φτιάξει ένα αρχείο ήχου, και αυτό μπορώ να το εισάγω Καλησπέρα. όπου θέλω με το κουμπάκι το εδώ δοκιμα... στο χρονολογιό μου. Και μπορώ να το κόψω, να το επεξεργαστώ πια ω κομμάτι ήχου. Το είναι ένα δοκιμαστικό τη μετατροπή κειμένου σε φωνή του κλειπτσά. Δεν μπορώ τώρα να ξαναλάξω το κείμενο. Αν θέλω να αλλάξω μια φράση, θα πρέπει. Αυτό θα το διαγράψω όπω θέλω. Διαγράφω και Καλησπέρα. αυτό. Και θα πρέπει να, να ξανακάνω τη διαδικασία τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αυτά λοιπόν για τη λειτουργία κείμενο σε ομιλία του Κλίτσα.